Βλέπετε ο τρόπος υπολογισμού του εκμαρτού εισοδήματος, ο οποίος εξαρτάται από τα περιουσιακά στοιχεία που εκμεταλλεύεται ο φορολογούμενος. Είναι η οικία πρώτης και η πρωτεύουσα και η δευτερεύουσα οικία. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι για τα πρώτα 80 τετραγωνικά ο τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος είναι 40 ευρώ το τετραγωνικό, για τα 81 μέχρι τα 120 είναι 65 ευρώ το τετραγωνικό, για τη δευτερεύουσα προβλέπεται μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος. Για τα γιοταχή, όπου ξεκινάμε από τις 4.000 για γιοταχή μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά και αυξάνεται κατά 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά, υπάρχει το τεκμήριο της βάρκας ή του σκάφους μέχρι τα 5 μέτρα είναι 4.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο. Υπάρχει το τεκμήριο της πισίνας και υπάρχουν και άλλα τεκμήρια τα οποία... Και σε ποσά για άγαμο και έγγαμο, ποιο είναι το ελάχιστο τεκμήριο? Το ελάχιστο τεκμήριο είναι 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τον έγγαμο. Μάλιστα. Πρακτικά αυτό που γίνεται, αθρίζονται τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις χρήσεις όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων, δημιουργείται ένα τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο εκτός από το φορολογικό πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα στα διάφορα επιδόματα και τα λοιπά, επιδόμα τέκνων. Το ζήσαμε αυτές τις μέρες πάρα πολύ. Και το ζούμε και εξακολουθούμε και το ζούμε και για το κοινωνικό τιμολόγιο της. Και εδώ χρειάζεται να γίνει μια αναδιάρθρωση του φακέλου των τεκμαρτών, γιατί πολλές φορές όταν το τεκμαρτό, και επειδή μειώνονται τα εισοδήματα, είναι παραπάνω από το κανονικό σου εισόδημα, ως φορολογητέο είναι αυτό το τεκμαρτό. Άρα πρέπει όλοι να δουν καλά τα. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές το πρόβλημα και οι παρερμηνίες και οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τα τεκμήρια. Είχε υποθεί ότι κάποια στιγμή τα τεκμήρια θα αντικατασταθούν από το περισσολόγιο, το οποίο περισσολόγιο ακόμα το περιμένουμε. Τα τελευταία τρία χρόνια. Και τα τεκμήρια πάντα δεν είναι δίκαια, γιατί μπορεί να φαίνεται ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών, αλλά να είναι παλαιό, ή να έχει κάποιο άλλο. Έχει πέσει η διαφορική του αξία πάρα πολύ. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 2.000 κυβικά εκατοστά, πληρώνει φοροπολιτελείας και μπορεί να το έχει χρησιμοποιήσει δύο φορές μέσα στον χρόνο. Και βέβαια, αν δεν έχει καταθέσει πινακίδες. Και κάτι άλλο. Υπάρχει άλλο 2.000 κυβικά ένα αυτοκίνητο μιας μάρκας Χ. Ακριβώς. Πολυτελείας. Και άλλο ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικά που είναι για λόγους είτε ταξιδεύεις, είτε έχεις, ή έχεις πολυμελή οικογένεια και πρέπει να διανύεις μικρινές αποστάσεις και είναι χαμηλής τιμής, να έχουν το φόρο πολυτελείας. Όχι πολλοί έχουν παντρευτεί τέτοια αυτοκίνητα από το παρελθόν, γιατί δεν μπορούν, αν το πουλήσουν δεν θα έχουν τη δυνατότητα με τα χρήματα που θα πάρουν τα λίγα, να πάρουν ένα άλλο για να εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικογένειας. Δεν λέμε για πολυτελείας. Πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα να σας πω για το θέμα της Κάσου. Εμείς δεν μένουμε στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται λένε την άποψή τους. Και μας λέτε να επιμείνουμε στο θέμα της Κάσου. Όπως επίσης υπάρχει και όπως μας ενημερώνουν τηλεθεατές, προβλήματα και σε άλλα σχολεία. Για παράδειγμα, υπάρχει σχολείο το οποίο θα το ερευνήσουμε, η Δίκανουσάκη θα δει, δεν λέω πού, σε ποια περιοχή, όπου πέφτουν τα κεραμίδια, οι σκεπές και διάφορα τέτοια. Και στείλτε μας, γιατί μας παρακολουθείτε, έχετε παιδιά, πηγαίνουν στο σχολείο, γνωρίζετε τα προβλήματα στις περιοχές.